Η κατάσταση στην Ουκρανία και η απάντηση που θα πρέπει να δοθεί στη Ρωσία θα βρεθεί στο επίκεντρο του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Μαρία Αρώνη από τις Βρυξέλλες μας ενημερώνει. Μαρία. Ματίνα, κυρίες και κύριοι, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζονται για πάνε ενδεχόμενο. Αυτό τονίζουν εδώ διπλωματικές πηγές στις Βρυξέλλες και προετοιμάζονται σε απόλυτο συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα γίνει εδώ στη Δευτέρα θα συμμετέχει και ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Άντονι Μπλίνκεν. Και η συζήτηση θα επικεντρωθεί πρώτον στο πώς θα αποτραπεί η Ρωσία από μια στρατιωτική επέμβαση στη Ρωσία και θα πρέπει να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια διαλόγου. Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι, σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προετοιμάζουν την άμεση αντίδρασή τους σε περίπτωση στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία. Προετοιμάζουν δηλαδή κυρώσεις, οικονομικές και πολιτικές κυρώσεις, που θα πονέσουν, θα έχουν υψηλό τίμημα για τη Ρωσία. Εξάλλου, να σου πω ότι καθώς τα βλέμματα όλα είναι στραμμένα στην Ουκρανία, πληροφορίες που έρχονται στην δημοσιότητα κάνουν λόγο για άφιξη επίλεκτων Βρετανικών στρατευμάτων στην περιοχή για να βοηθήσουν στην εκπαίδευση των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Και μάλιστα, σύμφωνα με το Βρετανικό τύπο, η Βρετανία στέλνει 30 επίλεκτους στρατιώτες και 2.000 αντιαρματικά όπλα στην Ουκρανία, Ματίνα. Και ο πυρετός της έντασης ανεβαίνει επικίνδυνα. Να ευχαριστήσω πολύ και τους τρεις συναδέλφους.